πάμε να δούμε πώς συμπεριφέρεται το αυτοκίνητο σε ένα δυνατό φρενάρισμα από τα 110. Οι δίσκοι είναι ίσχυοι. Το αυτοκίνητο φρέναρε ευθεία. Τώρα ελέγχουμε τη λειτουργία του συμπλέκτη σε κίνηση με πρώτη ταχύτητα σε ανηφόρα. Ο συμπλέκτης είναι πρακτικά καινούργιος, όπως θα περίμενε δηλαδή κανείς από ένα αυτοκίνητο που έχει 22.000 χιλιόμετρα. Περνάμε ταυτόχρονα και από κάποιες ανομαλίες στο οδόστρωμα. Επίσης το αυτοκίνητο φαντάζει, τα περνάει σαν να είναι ένα αυτοκίνητο σχεδόν καινούργιο, όπως είναι. Δεν χτυπάει δηλαδή τίποτε. Ανάρτηση όλα οκ. Okay.